Η απόρρισή μας ήταν το αποτέλεσμα των διαφωνιών στις οποίες αναφέρθηκα λίγο πριν. Δεν εξασφαλίζονταν ο κοινός συνεργατικός κυβερνητικός τόπος και η κυβέρνηση λειτουργούσε ως μονοκομματική κυβέρνηση, ενώ στηρίζονταν και είχε συγκροτηθεί από τρεις πολιτικές δυνάμεις. Με δεδομένη την ασκηθήσα πολιτική, με δεδομένη τη διαφωνία μας προς εκείνη την πολιτική, αλλά και την πολιτική που σήμερα ασκείται από την κυβέρνηση, δεν είναι δυνατόν, δεν έχει καμία λογική να επανέλθει η Δημοκρατική Αριστερά στην κυβέρνηση. Και μάλιστα, όπως ακούστηκε, και με μια νέα προγραμματική συμφωνία. Προγραμματική συμφωνία είχαμε και τότε, όταν συγκροτούσαμε και στηρίζαμε την κυβέρνηση, αλλά η προγραμματική αυτή συμφωνία από κάποιο χρονικό διάστημα και μετά δεν τηρήθηκε. Εμείς έχουμε προτείνει και διεκδικούμε μια ισχυρή διαπραγμάτευση με τους εταίρους, προκειμένου η χώρα να φύγει από το ασφικτικό πλαίσιο των επαχθών όρων των μνημονίων. Αυτή είναι η θέση μας απέναντι σε όλα εκείνα τα οποία σήμερα καταγράφονται στον δημόσιο πολιτικό χώρο. Πώς και γι' αυτό το λόγο, στην πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή για την πρόταση δυσπιστίας, σας είναι γνωστό ότι ψηφίσαμε παρόν. Ένα παρόν που μας οριοθετούσε, που οριοθετούσε τη δική μας θέση, αντίθετη προς την κυβερνητική πολιτική, αλλά αντίθετη και προς την δημαγωγία, τον λαϊκισμό και τον πολιτικό τρόπο με τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβάνεται την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Το παράδειγμα είναι χαρακτηριστικό. Δεν είχε τεθεί ως προαπαιτούμενο να υπάρξει αυτός ο μεγάλος αριθμός των απολύσεων στη δημόσια διοίκηση. Αυτό ήταν όψιμη εντολή και επιταγή της Τρόικας, δηλαδή των δανειστών μας, των εταίρων μας, την οποία εμείς δεν αποδεχθήκαμε. Και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι και αυτό το ζήτημα συναριθμείται με τις διαφωνίες και τις αντιθέσεις μας προς την κυβέρνηση, αλλά χαρακτηριστική ήταν και η περίπτωση της παρέτησης του αρμόδιου υπουργού, του Αντώνη Μανιτάκη, τον οποίον είχε υποδείξει η Δημοκρατική Αριστερά. Έχουν να τελειώσουν τα μνημόνια. Έχουν τελειώσει τα μνημόνια. Όχι άλλη τρόικα πια στην Ελλάδα με τον τρόπο μάλιστα που γίνεται. Ξέρετε, είμαστε η μόνη χώρα, γιατί υπήρξαν προηγούμενες χώρες που είχαν αυτή την εποπτεία, όπου καμία τρόικα δεν ήταν στα πόδια των εκεί κυβερνήσεων.